μια μικρή ανοχή για δευτερολογία. Θα μπορέσετε και στις... Μην κολλησιεργούμε άλλο. Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά, πάρα πολύ ειλικρινά, θα πω 2 πράγματα εισαγωγικά. Πρώτον, ότι με τρομάξατε. Και επειδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν γνωρίζετε το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ειλικρινά σας τις ζημίες που γίνονται. Μεγάλες ζημίες. Και στις περιουσίες και στις ανθρώπινες ζωές. Σωστά. Το νομοσχέδιό σας εισηγείται να πληρώνει αυτός που προκαλεί αυτές τις καταστροφές? Όχι, κύριε Χρυσοκοίδη. Το νομοσχέδιό σας εισηγείται να πληρώνει ο οργανωτής της οποιασδήποτε πορείας και συγκέντρωσης, εάν εκτιμηθεί από την αστυνομία να πληρώνει, και σας είπαμε όχι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξέρετε τι είπατε προηγουμένως? Διαλύσατε το άρθρο 11 του Συντάγματος. Αντιστρέψατε τη λογική του και το τεκμήριο το συνταγματικό που θέτει το άρθρο 11. Τι είπατε προηγουμένως εσείς? Διαβάστε τα πρακτικά. Θα παίρνουν άδεια από την αστυνομία, είπατε. Δεν υπάρχει πιο κατάφορη παραβίαση, αναγνώριση της παραβίασης του συντάγματος που έχετε συμπεριλάβει σε αυτό το νομοσχέδιο. Διότι το Σύνταγμα έχει αλλού ανάποδα το τεκμήριο, ότι η αστυνομία μπορεί να απαγορεύσει με αιτιολογημένη άποψη. Λέτε, πείτε μου, λέει, απαγορεύουμε, λέτε, τις συγκεντρώσεις. Πρώτον, αν δεν τις απαγορεύετε, κύριε Ξοχοίδη, γιατί τόση φασαρία? Αλλά ναι, θα σας πω πού τις απαγορεύετε κατά τρόπο απαράδεκτο, θεσμικά και συνταγματικά και κοινωνικά και πολιτικά. Τι λέει το άρθρο 7 που έχετε φέρει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθρηση στην αρχή. Και λέει, για τη λήψη της απόφασης περί απαγόρευσης σε γνωστοποιηθήσα δημόσια υπαίθρηση συνάθρηση λαμβάνονται υπόψη ιδίως από ποιον? Αποκλειστικά και μόνο από την αστυνομία. Α μικρό, ο εκτιμόμενος αριθμός συμμετοχόντων. Από ποιον? Από την αστυνομία. Δηλαδή η αστυνομία θα εκτιμά. Και έρχεστε εδώ και μας ρωτάτε αν και πώς απαγορεύετε τις συγκεντρώσεις. Ωραία, και τελευταίο, όχι, ναι, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα τελευταίο πολύ σοβαρό επίσης. Σας παρακαλώ πολύ. Ο συνάδελφός σας με τον οποίο κάθεστε, μοιράζεστε τα υπουργικά έδρανα, έχει, κύριε Χρυσοχοίδη, σας το είπα προηγουμένως και με πραγματικά με έχετε τρομάξει. Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε τώρα. Έχει φέρει το οποίο λέει το εξής και το οποίο ισχύει. Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η κατάληψη ολόκληρου του οδοστρώματος και η πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ιδιαίτερα μικρές σε σχέση με τη σημασία της συγκεκριμένης οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινωνικής ζωής συναθρήσης. Από 120 διαδηλωτές, γιατί θα τους βάζετε εσείς στο πεζοδρόμιο? Μπαίνουν ήδη στο πεζοδρόμιο. Να οι φωτογραφίες. Είναι ψέματα αυτές οι φωτογραφίες? Τι γελάτε, ειρωνεύεστε και από πάνω? Ευχαριστούμε, κύριε Ραγκούση. Κύριε Καμίνη, έχετε ζητήσει και εσείς το λόγο. Ορίστε για 3 λεπτά, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε. Θα κάνω πολύ λιγότερο, κύριε Πρόεδρε. Στην απόφαση απαγόρευσης